Λοιπόν, θα κλείσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ευχάριστα, έτσι, λίγο να ξεφύγουμε από τα συνήθη. Όμως θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θα προκαλέσουμε και αύριο ίσως την συνέντευξη αυτή, την δήλωση δηλαδή όλων των ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων και οικοπαίδων, μέχρι 31 Οκτώβου, χωρίς την επιβολή προστήμων. Μην το αμελήσετε, αγαπητοί μου φίλοι, διότι είναι μέχρι 31 Αυγούστου για τον προσδιορισμό των δημοτικών τελών και των φόρων. Δηλαδή, εγώ έχω ένα σπίτι κλειστό. Λέω, γιατί να έχω το ρεύμα, αφού δεν είναι ενοικιασμένο, αφού δεν το χρησιμοποιώ, αφού δεν κάνω τίποτα. Κόβω το ρεύμα. Κόβεται το ρεύμα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι όλα τα άλλα, οι φόροι, τα δημοτικά τέλη κτλ., ότι δεν προσμετρώνται. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, όπως και το άλλο που ήταν για το θέμα των τετραγωνικών μέτρων, να γίνει η ταύτιση της υπάρχουσας κατάστασης, του ακινήτου σας, με αυτά που λέει ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν τώρα δίδεται η δυνατότητα, χωρίς πρόστιμο, έτσι, και ελπίζουμε να μπορείτε να ανταποκριθείτε στα ποσά τα οποία θα αναλογούν για τον καθένα, να πάτε να το δείτε. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει ή δεν το πήρε είδηση ή λείπει κτλ., καταλαβαίνετε ότι θα βρεθεί σε μία δυσάρεστη έκπληξη. Καλείστε μέχρι την ημερομηνία που είπαμε, 31 Οκτώβου, να καταθέσετε τη δήλωση ακινήτων Ε9, έτσι, να δηλώσετε κτίσματα, να δηλώσετε, λέει, κτίσματα εντός και εκτός οικισμού, οικόπεδα, λωρίδες γης, αγροτεμάχια εντός οικισμού, χωρίς την υποβολή, την επιβολή προστίμων για τιμή υποβολή δηλώσεων. Εντάξει, αυτά δεν είναι και κάτι που τα λέει ο άλλος και στα κάνει γνωστά κάθε μέρα ή πολύ συχνά. Και σίγουρα εμείς η υποχρέωσή μας είναι εδώ να το αναδεικνύουμε το θέμα. Αλλά εσείς μην το αμελήσετε, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία. Παρακάτω δεν ξέρετε τι έλεγχοι θα γίνουν και δεν ξέρετε και τι ποσά θα βγουν ότι σας αναλογούν. Και δεν είναι μέρες τώρα για να πληρώνουμε έτσι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει. Το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και όλα τα λοιπά τέλη, φόροι των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου, θα υπολογίζονται και θα χρεώνονται, λέει, μόνο από την 1η-1η του 20, ευτυχώς, λέω εγώ, χωρίς πρόστιμο. Ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορείτε να μπείτε να μάθετε βέβαια περισσότερα. Εμείς λοιπόν, επειδή η προϊσταμένη του τμήματος εσόδων, περιουσίας και ταμείου είναι η κυρία Άννα Βάλα Μουσελή, θα επισκεφτούμε αύριο το χώρο, θα προσπαθήσουμε να έχουμε συνέντευξη μαζί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς που είστε έξω, εκτός, στην Ομογένεια, Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, είναι σημαντικό. Αν έχετε κάποιο χώρο και είναι χωρίς ρεύμα, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πληρώσετε. Κάποια εκεί δημοτικών τελών, φόρων και οτιδήποτε άλλο, φουσκώνουν δειλά-δειλά. Πρέπει λοιπόν αυτό να σταματήσει. Και πάμε να σας πω ότι σήμερα τα μαλλιά μου περιποιήθηκε το Club Mod της Θέμηδας Λουλουδιά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι εμείς θα κλείσουμε, διότι ερχόμενοι από την πλατεία μας, που είναι πολύ όμορφη και έχει ωραία σημεία δροσερά να χαλαρώσει κανείς, βλέπουμε εκεί στο Χριστό που ανάψαμε και το κεράκι μας, να έχει τη συνήθι εικόνα ο κύριος μας που πουλάει τα τοπικά του προϊόντα, τη ρίγανη, το θυμάρι, το μέλι. Και δίπλα ο κύριος Λελέκης, που πριν από λίγο καιρό, αν θυμάστε κάνα μήνα, τον είχαμε συναντήσει στον πεζόδρομο και μας είχε εκεί πει έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι. Αυτή τη φορά καταλαβαίνετε και με αφορμή την Ομογένεια που δεν θα έρθει, που θα ήταν όμως εδώ. Και για τους γνωστούς λόγους δεν έχει καταφέρει ούτε να βρει τρόπο να μετακινηθεί, να ταξιδέψει, αλλά ούτε ίσως και το έχει τώρα πια στόχο, λόγω των γνωστών καταστάσεων. Έτσι λοιπόν το τραγούδι του ήταν το Τζιβαέρι. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη σε όλους εσάς. Να επαναλάβω, 7 η ώρα, ο Εσπερινός της Αγίας Μαρίνας της Μεγάλης Γιορτής αύριο. Εμείς θα είμαστε αύριο, 12 και κάτι, με καινούργια θέματα, ρεπορτάζ, επαγγελματίες, συνεντεύξεις, πολιτική επικαιρότητα, εδώ στο δροσερό στούντιο του Αιγαίου TV. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Εδώ στο Χριστό λοιπόν, και βλέπουμε όχι μόνο ότι υπάρχει μια υπέροχη δροσιά, αλλά και ωραία τοπικά προϊόντα. Τι έχουμε εδώ? Τρέπει, ρίγανη, θυμάρι, ναι. Εφασκό όμιλο, μέλι καλύμνικο. Μέλι καλύμνικο, τώρα δεν γίνεται, ναι, και ο τρίγος, ναι, ναι. Μέλι καλύμνικο. Πολύ ωραία. Παίρνουν οι φίλοι, παίρνουν. Πολύ ωραία. Κάθε χρόνο. Μπράβο σας. Είναι καλά οι άνθρωποι. Τέλεια. Τώρα με το κορονοϊό δεν ξέρουμε αν έρθουν οι Αυστραλοί. Όσοι έρθουν, τέλος πάντων, εδώ θα απολαύσουν και τα τοπικά προϊόντα. Όλα φρέσκα, όλα φρέσκα. Καλό καλοκαίρι. Καλά. Πιο κάτω
γνωστή φυσιογνωμία. Και γεια, αλλάξαμε στέκη, ε, καλημέρα. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Γιατί από ό,τι θα είδατε, το τραγούδι και η παρουσία σας εκεί είχε πραγματικά μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Έτσι, πολλοί φίλοι και από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ, έλεγαν αυτό, πρέπει να καθιερωθεί. Με το φεγγάρι περπά. Viva Eli, Imu, Metastri. Ελάτε να μεγαλώσουμε την χοροδία. Αφιερωμένος όλους τους ομογενείς μας που ήθελαν να είναι εδώ αλλά δεν μπόρεσαν. Ξενιτιά το χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Εμείς θα περνάμε από εδώ και κάθε φορά θα λέμε κι άλλο τραγούδι. Έτσι, να είστε καλά και να χαίρεστε κι εσείς, αλλά και όλοι οι φίλοι που περνούν, αυτό που κάνετε.